τον κύριο Κούμα, γιατί αποφάσισαν απεργία στάση εργασία στα κρατικά νοσηλευτήρια οι συντεχνίε, όχι όλε οι συντεχνίε. Ο κύριο Κούμα είναι μαζί μα όμω για τι 25 Οκτωβρίου, κύριε Κούμα, η στάση εργασία είναι απεργία. Για τι 25 Οκτωβρίου έχουν προκριθεί απεργιακά μέτρα. Mm-hmm. Η μορφή, η έκταση θα αποφασιστεί σε τοπικέ γενικέ συνεδρίε στο κάθε νοσηλευτήριο. Εσεί αντιδράτε γιατί. Εσεί είναι όλε οι συντεχνίε. Ναι. Α, είναι όλε οι συντεχνίε. Ναι, ναι, είναι για το θέμα τη συλλογική σύμβαση. Α, για τη συλλογική σύμβαση. Τώρα, για τι αντιδράσει που έχετε για την επέκταση των ωραρίων, τι λέτε γι' αυτό. Νομίζω έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε απαντήσει. Δεν μπορεί να είναι απόντες αυτοί που θα το εφαρμόσουν. Δεν μπορεί να είναι απόντες αυτοί οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες εμπειρίες και γνώσεις για το τι εφαρμόζεται μέχρι στιγμής. Γιατί δημιουργείται και μια έντεχνη ίσως παρεξήγηση ότι ξέρετε τα νοσοκομεία η ώρα 3 κλείνουν. Καθόλου δεν κλείνουν. Δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει σε εφαρμογή και σε εξέλιξη πιλωτικό πρόγραμμα έτσι των οπαδών εργασία τόσο σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων όσο και σε χειρουργικών επίπεδο. Ναι. Το οποίο εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο. Το οποίο ναι, θα έπρεπε να τύχει, πρέπει να δούμε μια ανασκόπηση για να δούμε τα αποτελέσματα. Γενικά κρίνεται ω πετυχημένο και αντί να μα καλέσουν να του πούμε τι απόψει μα. Τότε ο σημαίο αποφάσισε για εμά χωρί εμά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Ναι, το εξήγηλε ο Υπουργός της Υγείας. Είπε ότι σε 3 με 4 εβδομάδες θα πάμε για επέκταση. Αυτό είπε. Θα πάμε με επέκταση. Δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με επέκταση, είναι η κυρία Υπουργός. Καλά, μετά αυτές τις εξαγγελίες. Κύριε Κούμα μου, μετά από αυτές τις εξαγγελίες, ναι. δεν επικοινωνήσατε, επειδή έγιναν πριν μια εβδομάδα. Δεν είχατε καμία επικοινωνία. Να πείτε ρε, παιδιά, ούτε τι γίνεται. Ούτε μας έχουν προσκαλέσει, ούτε έχει επικοινωνήσει κανένα να μας πει τι τρέχει. Όμως αν δείτε το χρονικό των απαντήσεων του ιδίου του ΟΚΙΠΗ, ναι. Θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Στην αρχή μας είπαν ότι είχαν μιλήσει με τους κλινικάρχες. Μάλιστα είχαν πει και το φράση ότι δεν είναι τόσο ανάγκη να μιλήσουμε με συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όταν βγήκαμε και το ανατρέψαμε αυτόν, είπαμε ότι ρωτήσαμε τους κλινικάρχες, μεταξύ αυτών που έπρεπε να ρωτηθούν είναι και ο υπερφωνόμενος. Ναι. Αναδιπλώθηκαν και μας είπαν είναι η συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος που εφαρμόζεται. Όταν είπαμε καλά, αφού ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται, γιατί δεν έχετε καλέσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους να σας πούν τις απόψεις τους, ναι. τις εμπειρίες τους. Βγήκαν να μας πούν ότι ξέρετε, για τα πάντα σας τη λασσασμένη. Δεν είμαστε λασσασμένοι. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Λασσασμένοι είναι αυτοί, όλοι τους, και θα πρέπει ναι, επιτέλους, αν θέλουν πραγματικά τα δημόσια νοσηλευτήρια να πάνε μπροστά. Τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είναι επέτες. Γιατί περί τούτου, θέλετε μας λέει, να δουλέψετε ακόμα λίγο τα απογεύματα για να κερκιώσετε την οικονομική σας βιωσιμότητα. Α, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει υπολογισμό τι σημαίνει οικονομική βιωσιμότητα. Όταν με μια συμφωνία, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχω χάσει 80 εκατομμύρια. Μιλούμε για πόσα θα βγάλουμε για τα απογευματινά. Για να μην υπάρχουν περισσότερα απογευματινά στην παρούσα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το προσωπικό. Σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε το πώς εργάζονται τα δημόσια. Χάσαμε το σύμπαν. Κάθε μέρα οι γιατροί δεν κάθονται. Οι γιατροί έχουν εξωτερικά γιατρία, έχουν εσωτερικούς ασθενείς, έχουν εξειδικευμένα εργαστήρια. Έχουν επιτέλους εφημερίες 24 ώρες το 24ωρο. Κύριε Κούμα, όταν θα έρθει η στιγμή, αυτές τις δηλώσεις της Υπουργού της Υγείας, τις δημόσιες δηλώσεις, εξαγγελίες, να τις δούμε στην πράξη, εσείς πού θα είστε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε όχι δηλώσεις, να δούμε περιεχόμενο. Ναι. Εμάμα σε 4 εβδομάδες δεν έπρεπε. Συγγνώμη, δεν έπρεπε αυτή η συζήτηση ήδη να ξεκινήσει, αν θέλουμε σε 4 εβδομάδες να έχουμε επέκταση ωραρίων. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να τα προλαβαίνετε, δεν ξέρω. Επέκταση ωραρίων δεν μπορεί να συζητηθεί και ούτε μπορεί να συμφωνηθεί σε 4 εβδομάδες. Για τα δημόσια νοσηλευτήρια ισχύει το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό το γνωρίζουν ιδιαίτερα καλά. Από εκεί πέρα, αν συγχύσουν κάποιες ορολογίες. Απλώς επέκταση του πιλωτικού και το ονομάζουν επέκταση ωραρίου και σίγουρα υπάρχει θήκη.
Από εκεί πέρα. Οι ασθενείς να μη συγχύζονται και όλοι εμείς που ακούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι ασθενείς δεν είναι θέμα να συγχύζονται. Τους ασθενείς τους συγχύζονται οι οποίοι επιλέγουν επικοινωνιακές τοποθετήσεις και όχι επί της πράξης. Έχουμε μπει κανέναν τόσο διάλογο ή συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες. Όποιος θέλει να εξασκήσει ιατρική, γιατί θεωρεί ότι η ιατρική είναι εύκολο πράγμα, υπάρχουν πάμπολα σκηνοσκόπια. Χώροι όμως μπορεί να μην υπάρχουν. Παράδειγμα, έκανα λόγο, είναι συγκεκριμένο παράδειγμα για να δείτε. Έκανα λόγο για την ειδικό να είναι νευρολογίας. Ναι. Ή την ρευματολογίας. Στη Λεμεσόν που δουλεύω, οι ρευματολόγοι, δύο οι οποίοι υπάρχουν, ναι, δουλεύουν στο ίδιο γραφείο, ο ένας στη μια γωνιά και ο άλλος στην άλλη. Δεν έχουν γραφεία. Κατά τα άλλα, ναι. Οι αιματολόγοι δεν έχουν γραφεία. Οι νευρολόγοι θέλουν να κάνουν κλινική στη Λεμεσό και δεν τους κάνουν κλινική. Οι νευρολόγοι. Έχουν αγοράσει περίπου ευρώ εξοπλισμών ακτινολογικών, αλλά δεν μπορούν να βάλουν γιατρών για να το λειτουργήσει. Γιατί τον αγόρασα. Κατά τα άλλα πρέπει να επεκτείνουμε το εργείο. Αν αυτό είναι ο σκοπός τους. Να δώσουν το ωράριο της δημόσια υπηρεσίας γενικά και κάνουν εμπίδαμα στο επίπεδο των δημοσίων των δηλευτηρίων, ναι, εμείς θα ενισταθούμε. Γιατί τι είναι με τη διαφυλάσσουμε τα βασίλεια μας. Δουλεύουμε πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους. Παραμπάνω, είμαστε στο σύστημα καθημεριών υπεροριών όπως θέλετε. Καλύπτουμε 24 ώρες το 24ωρο. Αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Παραβιάζεται ο νόμος περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Άρα, αυτοί θα πρέπει να απαντήσουν. Όχι απλώς με επικεφαλίδες. Θα επεκτείνουμε, λέει. Τι σημαίνει θα επεκτείνουμε, με ποιον τρόπο. Κύριε Γκούμα, έτσι όπως σας ακούω, νομίζω καλό είναι να διευκρινιστεί. Λοιπόν, μένουμε σε ανοιχτή επικοινωνία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εμείς σίγουροι και τις επόμενες ημέρες. Γεια σας. Καλώς, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να μας γλυκάνει η κυρία.